Ο Εύρο Σουφλίου ήταν ο μεγάλος νικητής του 39ου τελικού κυπέλου ερασιτεχνικών σωματείων Εύρου. Η ομάδα του Δημήτρη Χατνάκη, που βιώνει δύσκολες στιγμές στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, κατάφερε να αφήσει κατά μέρος όλες τις αντικσότητες για 90 λεπτά και να φύγει νικήτρια από το Φώτης Κοσμάς, με τον αρχηγό Μπάμιο να υψώνει το τρόπαιο στον ουρανό της Αλεξανδρούπολης. Απ' την άλλη, φιναλής του τελικού Ένωση Άνθιας Αριστίνου, παρά το γεγονός πως χτύπησε στα ίσια το μάτς, αν και τις δύο ομάδες χωρίς μια κατηγορία, έμεινε με την πίκρα του δεύτερου σερί χαμένου τελικού. Ο Εύρος κατάφερε να προηγηθεί με το ασύλληπτο γκολ για highlight του Δραγανίδη στο 11ο λεπτό. Με τον Εμρέ να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του πριν το 60, αφού ζάλισε τον Καρασερίδη. Ο Καλέτσιος αρχικά όμως με ωραία κεφαλιά κατάφερε να μειώσει 1-2 στο 64ο λεπτό, με τον Τσαπάνη, πρώην αρχηγό του Εύρου Σουφλίου, να ισοφαρεί σε 2-2 στο 70 και την Ένωση να μπαίνει για τα καλά στη διεκδίκηση του τροπέου. Ο Ζυγκερίδης όμως, χτυπώντας με κεφαλιά λίγο πριν το τέλος, έδωσε το τρόπαιο στην ομάδα του και παράλληλα το ένασμα για τρελά πανηγύρια στους συμπαίκτες του και στην εξέδρα, αφού και ο Γιάννης Καπανίκας στην τελευταία φάση του παιχνιδιού δεν κατάφερε να ισοφαρεί και να στείλει το μάτς στην παράταση.